Φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί σχεδόν η συνάντηση Σαμαρά Παπανδρέου στο Προεδρικό Μέγαρο. Αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή ανακοίνωση για το τι ακριβώς αποτέλεσμα έχει υπάρξει από αυτήν την συνάντηση. Εάν προλάβουμε μέχρι το τέλος του κεντρικού μας δελτίου ειδήσεων, θα συνδεθούμε για να τις παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις μαζί. Προς το παρόν, ωστόσο, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το τέλος της νηστείας γιορτάζουν από σήμερα οι μουσουλμάνοι της Τράκης. Η νηστεία διήρκησε ένα μήνα, τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού, κατά τον οποίο οι πιστοί απήχαν από φαγητό και νερό όλη την ημέρα μέχρι τη δύση του ηλίου. Τις ευχές του για τη μεγάλη αυτή γιορτή των μουσουλμάνων δίνει ο μουφτής Κομωτινής μέσω Τζεμαλή. Το Κουρμπάν Μπαϊράμ γιορτάζουν και τιμούν οι μουσουλμάνοι σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη Θράκη, οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας μετά από ένα μήνα νηστεία γιορτάζουν την τετραήμερη γιορτή με τον παραδοσιακό τρόπο, σφάζοντας πρόβατο και μοιράζοντάς το στους φτωχούς, στους συγγενείς και στους γείτονες. Κρατάει τέσσερες μέρες. Οι μουσουλμάνοι εκείνοι που είναι από οικονομική πλευρά ικανή σφάζουν από ένα πρόβατο και για το Θεό κουρμπάν το λένε αυτό. Κουρμπάν εννοεί πλησίασμο προς το Θεό, με αυτό το σκοπό σφάζουμε και το μοιράζουμε στους φτωχούς, στους γείτονες, στους φίλους. Το 1/3 είναι για τους φτωχούς, το 1/3 είναι για δώρο στους γείτονες και το 1/3 μένει στην οικογένεια, στα παιδιά, για να τρώνε. Η γιορτή τιμά τη θυσία που ζητήθηκε από τον Θεό, από τον Αβραάμ, σε ό,τι έχει να κάνει με το γιο του Ισμαήλ. Θυσία την οποία ο Αβραάμ ήταν έτοιμος να κάνει με πολύ μεγάλη όμως δυσκολία. Ευχόμαστε για όλο τον κόσμο να είναι χαϊρλού, λέμε εμείς, χαϊρλού. Καλό για να έχουμε την ειρήνη, να έχουμε την αδελφοσύνη μας και με αυτό το σκοπό. Και τα νεαροί, η νεολαία κάνουν γλέντια, γλεντιάζουν και έτσι τα περάσουμε με καλό. Εύχομαι από το Θεό. Από την πλευρά του πάντως ο Μουφτής ευχήθηκε σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας χρόνια πολλά. Όταν το πήγε και είπε, εγώ είδα όνειρο ότι σε θυσιάζω και ο Ισμαήλ τον είπε, φεφ άλμα του μερ, ό,τι σου είπε Θεός, κάντο. Θα με βρεις από εκείνους που είναι, θα κάνω υπομονή, θα προσπαθήσω να κάνω υπομονή όσο μπορώ. Και όταν προσπάθησε να το σφάξει, το μαχαίρι δεν έκοβε, νεκρός. Και άκουσε μία φωνή από πάνω, αλόγερ, Θεός είναι μεγάλος, Θεός είναι μεγάλος, μεγαλύτερος. Και Αβραάμ στη γη, εκείνη τη στιγμή κοίταξε και είδε ότι έρχεται ένα πρόβατο. Καλό, κουρμπάνι έρχεται και είπε «Λα ηλα ηλα Αλλάχ, Αλλάχου Εκπερ, ένας είναι Θεός, δεν υπάρχει άλλος Θεός και ο είναι μεγαλύτερος». Και όταν κατέβηκε τη Σία, Ισμαήλ σήκωσε και είπε «Αλλάχου Εκπερ, Βελιλάι Λχάμτ, δόξα τω Θεώ, ο Θεός είναι μεγάλος, μεγαλύτερος και δόξα τω Θεώ, εγκλήτωσε». Ναι. Έτσι και από το Αβραάμ έμεινε. Προφήτης μας στην εποχή του τον διάταξε αυτό και από τότε οι μουσουλμάνοι σφάζουν κουρμπάνι.